Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2024 για τον Μαραθώνα με την ιστορική ομάδα των Καλεσών, που είναι πρωτοπόρο στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΨΗ, να επικρατεί με το εντυπωσιακό 9-0 του Κορακά. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Μαραθώνα ήταν ο Βασίλης Βατσινάς με 4 γκολ, φτάνοντας έτσι στα 21 και παραμένοντας με μεγάλη διαφορά ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Ενώ σκόρερ χρήστηκαν ακόμα 2 από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Μιχάλης Γωνιανάκης με 2 γκολ και ο Νίκος Πιντήλη. Επίσης, ο αρχηγός Νίκος Στρατηγάκης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, ενώ γκολ έβαλε ακόμα ο έμπειρος επιθετικός Μανώλης Λεμονάκης. Βέβαια, για τον Μαραθώνα το σκορ περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού εκείνο που απασχολεί στα καλέσα είναι η αναδιοργάνωση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα και η ανακατασκευή του γηπέδου, με το όραμα του Χρήστου Καταρτζόγλου, που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας, να ξεκινά να αποκτά σάρκα και οστά. Μετά το παιχνίδι με τον Κόρακα, ο πρόεδρος και ψυχή του Μαραθώνα Δημήτρης Λιδάκης, ο προπονητής Μάκης Λικούδης και οι ποδοσφαιριστές Βασίλης Βατσινάς και Νίκος Στρατηγάκης μίλησαν για την εξαιρετική χρονιά που εξελίσσεται φέτος στα Καλέσα. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που βγάζει υγεία, ήθος, ύφος μέσα στο γήπεδο, πέρα από την αγωνιστική διαδικασία που είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε παιδιά από το χωριό περισσότερα, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα οικογενειακό κλίμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους χωριανούς αλλά και όλους τους χωρικούς που βοηθούν την ομάδα, είτε στον θέμα του ροχισμού είτε στο θέμα των χορηγιών, γιατί πραγματικά αυτή είναι το οικονομικό κομμάτι της ομάδας. Αυτοί προσφέρουν δηλαδή για να σταματήσει η ομάδα στην κατηγορία. Πιστεύω ότι έχουν φτιάξει μια καλή ομάδα. Ο Μαραθώνας πρέπει σε κάποια στιγμή να γυρίσει στην Α κατηγορία, γιατί εκεί είναι η θέση του. Θα την κάνουμε την προσπάθεια, αλλά όλα αυτά πρέπει να βγουν μέσα από το γήπεδο και με δικά μας παιδιά. Έχουμε κάνει ένα κράμα έμπειρων και νέων παιδιών που διψάνε για διάκριση και πάνω απ' όλα τους αρέσει αυτό που κάνουν, όπως σε όλους μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο. Ο στόχος μας είναι να συνεχίζουμε κάθε Κυριακή να απολαμβάνουμε τους αγώνες μας. Αν δεν υπήρχαν οι συμπαίκτες μου, δεν θα είχα και εγώ αυτή την απόδοση. Το ατομικό πάει στην άκρη. Είμαστε οικογένεια, προσπαθούμε να βγάλουμε το μαραθώνα κατηγορία και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Και το χαίρεστε αυτό που κάνετε, έτσι. Φυσικά και το χαιρόμαστε. Κάθε μάτς το βλέπουμε διαφορετικά και παίζουμε ένας για τον άλλο, όπως ξαναείπα. Πραγματικά είμαστε μια οικογένεια, βγάζουμε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κατά τη δική μου άποψη και πραγματικά το χαιρόμαστε σαν να είμαστε στην Αλάνα.